Άγιος Καλλίνικος εορτάζει στις 29 Ιουλίου. Ο Άγιος Καλλίνικος καταγόταν από την Κιλικία. Ήταν ευσεβής και ενάρετος και είχε σαν έργο ζωής την κατήχηση των εθνικών με σκοπό τη σωτηρία τους. Όταν έφτασε στην Αίγυπτο, φανατικοί δολολάτρες εξεγέρθηκαν εναντίον του. Τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στον ηγεμόνα Σακέρδωνα. Αυτός υποκρινόμενος έδειξε ότι λυπάται και για να κάμψει το φρόνημα του Καλλίνικου ανέφερε δίθεν περιστατικά πρώην γενναίων χριστιανών, που όταν αντίκρισαν τα σκληρά βάσανα, αρνήθηκαν την πίστη τους. Ο Καλλίνικος όμως, αντιλαμβανόμενος την υποκρισία του ηγεμόνα, μηδίασε και του είπε: «Μην αναβάλεις, έπαρχε, να λάβεις πείρα της δύναμης με την οποία ο Χριστός οπλίζει τους γνήσιους πιστούς του. Γρήγορα, ετοίμασε όλα στο κολαστήρια όργανα, φωτιές, ξύφι, τροχούς, μαχαίρια, μαστίγια και ό,τι άλλο σκληρό μαρτύριο έχεις. Όλα αυτά και άλλα περισσότερα και σκληρότερα βασανιστήρια ποθώ για την αγάπη του Χριστού. Πράγματι, ο έπαρχος το μαστίγωσε σκληρά. Του φόρεσε παπούτσια τα οποία είχαν καρφιά και τον ανάγκασε να τρέχει μέχρι την πόλη της Γάγκρας σε απόσταση 80 στάδια. Έσχισε τις άρκες του με σιδερένια νύχια και όπως ήταν μισοπεθαμένος, τον έδεσε πίσω από ένα άγριο άλογο που τον έσυρε για πολλά χιλιόμετρα. Τόση ήταν η λύσα του έπαρχου που πριν ο Καλλίνικος αφήσει την τελευταία του πνοή, τον έριξε μέσα στη φωτιά. Έτσι ένδοξα πήρε το στεφάνι του μαρτυρίου. Η δε σύναξή του γινόταν κοντά στη γέφυρα του Ιστιονιανού και κοντά σε κάποιο μέρος που λεγόταν Πετρίων. Απολυτίκιον, θείας πίστεως, κλίση σύνδρομων, έχων το βίο, Νίκος Καλίστων. Ήρας ενάθλης καταλήλος γεγονός, όπρο και έκλεισε, σίγαρ καλός τον αγώνα τελέσα σου. Ως νικητής εδοξάστης Καλλίνικε. Μάρτης ένδοξε, Χριστόν το Θεό νικέτευε, δωρήσας θυμήν το μέγα έλεος.